Επιτροπή, η σημερινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής είναι η πρώτη μετά την εκλογική νίκη της 20ης του Σεπτέμβρη. Είναι η πρώτη μετά την ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση από τη Βουλή. Και το γεγονός αυτό την καθιστά εξαιρετικά σημαντική. Γιατί η αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος με καθαρή ματιά και στέρεη ανάλυση είναι αναντικατάστατη προϋπόθεση για να ιεραρχήσουμε τις προτεραιότητες της νέας περίοδου, τις προτεραιότητες της κυβερνητικής πολιτικής, των στόχων που έχουμε όλοι μαζί να παλέψουμε το αμέσως επόμενο διάστημα. Αλλά και για να αποφασίσουμε τις πολιτικές πρωτοβουλίες για την άμβληση των αρνητικών συνεπειών, πτυχών της συμφωνίας της 12ης του Ιούλη με τους δανειστές, συνεπειών και πτυχών που έχουν άμεση αναφορά, άμεση συσχέτιση με τη ζωή και την καθημερινότητα των συμπολιτών μας και ιδιαίτερα των λαϊκών και μεσαίων κοινωνικών στρωμάτων. Θέλω να ξεκινήσω με μία αναφορά σε αυτή τη μεγάλη μάχη που δώσαμε. Μια μάχη με δύσκολες συνθήκες. Θέλω να θυμηθώ η προηγούμενη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής ήταν μια συνεδρίαση που είχε αγωνία. Αγωνία διότι βρεθήκαμε ξαφνικά μετά από αυτή τη δύσκολη και σκληρή διαπραγμάτευση να έχουμε πληγή στο εσωτερικό μας και να βρισκόμαστε μπροστά σε μία έντιμη επιλογή που κάναμε, την προσφυγή στη λαϊκή ετοιμιγορία για να κρίνει ο λαός, αλλά με πολλά ανοιχτά και αδύνατα σημεία. Και θέλω να πω ότι η προσπάθεια όλων μας, των στελεχών αλλά και των μελών του κόμματος, αυτό το διάστημα ήταν μια προσπάθεια την οποία θέλω να εξάρω. Υπήρξε συστράτευση σε κοινούς στόχους. Καταφέραμε πολύ γρήγορα να ανασυγκροτηθούμε και δώσαμε μια εκλογική μάχη, η οποία μέρα με τη μέρα κερδίζαμε ολοένα και περισσότερη δύναμη, μέρα με τη μέρα ανακτούσαμε την πίστη μας, την αισιοδοξία μας και στις τελευταίες μέρες οι συγκεντρώσεις μας, η δυναμική που και η ανταπόκριση της κοινωνίας ήταν ακόμα μεγαλύτερη από τις αντίστοιχες συγκεντρώσεις και την αντίστοιχη δυναμική της περίοδου των εκλογών του Γενάρη. Κάτι που εξέπληξε πολλούς. Πολλούς εξέπληξε και το εκλογικό αποτέλεσμα, όχι όμως όσους έχουν μια πραγματική επαφή και επικοινωνία με τον κόσμο, τους πολίτες, την πραγματική κοινή γνώμη, όχι αυτή που εκφράζεται από μερίδα του τύπου και των εταιριών των δημοσκοπήσεων. Ο λαός μας έδωσε απάντηση σε όλα αυτά και μας δικαίωσε για τη μεγάλη και δύσκολη μάχη που δώσαμε την περίοδο της διαπραγμάτευσης. Μας δικαίωσε όμως και για τις δύσκολες επιλογές μας. Δύσκολες επιλογές προκειμένου να μείνουμε όρθιοι και να αποφύγουμε τα σχέδια και τις παγίδες που έστησαν οι πιο ακραίες συντηρητικές δυνάμεις στην Ευρώπη. Και μας έδωσε, αν θέλετε, μία διπλή εντολή. Από τη μια να αποκαταστήσουμε την οικονομική σταθερότητα στη χώρα και από την άλλη να προχωρήσουμε στις μεγάλες και αναγκαίες τομές με αποφασιστικότητα, τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις για να ξεριζώσουμε το κράτος της διαφθοράς και της διαπλοκής και να οικοδομήσουμε ένα κράτος δικαιοσύνης και αξιοκρατίας στον τόπο μας. Η εκλογική αυτή μάχη είχε όμως και μια επιπλέον ιδιαιτερότητα. Ήταν η πρώτη φορά στον τόπο που έγιναν εκλογές όχι πριν από μια δύσκολη συμφωνία. Ήταν η πρώτη φορά που ο λαός μας κλήθηκε να επιλέξει με ανοιχτά χαρτιά, γνωρίζοντας τα πάντα. Ο λαός μας γνώριζε και τις δυσκολίες της συμφωνίας και τα ανοιχτά μέτωπα και τις αδυναμίες
γνώριζε όμως ταυτόχρονα και ποιος είναι αυτός που μπορεί να κερδίσει ό,τι καλύτερο, ποιο κόμμα είναι αυτό, ποια παράταξη είναι αυτή, ποιες δυνάμεις είναι αυτές, που ακριβώς επειδή έδειξαν δείγματα γραφής, εντιμότητας, ειλικρίνειας, ανιδιοτέλειας, υπεράσπισης των δημόσιων κοινωνικών συμφερόντων, είχε τη δυνατότητα να κρίνει, παρά τις δυσκολίες, ποιοι είναι αυτοί που σε αυτά τα δεδομένα μπορούν να κερδίσουν ό,τι καλύτερο στις ανοιχτές μάχες που έχουμε ακόμα μπροστά μας. Και ποιοι είναι αυτοί που μπορούμε να κρατήσουμε και να διευρύνουμε ακόμα το έδαφος που κερδίθηκε στη διαπραγμάτευση. Είδε ο ελληνικός λαός, παρά την τρομακτική επίθεση της προπαγάνδας, ότι εξαντλήσαμε κάθε περιθώριο διαπραγμάτευσης, ξεπεράσαμε τα όρια, εξαντλήσαμε κάθε περιθώριο διεθνών συμμαχιών και λαϊκής παρέμβασης για να πετύχουμε ό,τι καλύτερο μπορούσε να επιτευχθεί με βάση τους αρνητικούς συσχετισμούς στο ευρωπαϊκό πεδίο, αλλά και τον ανοιχτό εκβιασμό, τον χρηματοοικονομικό εκβιασμό, τον εκβιασμό της χρηματοδοτικής ασφυξίας. Σε αυτές τις εκλογές όμως, πέραν της δικαίωσης και της εμπιστοσύνης στο ΣΥΡΙΖΑ, είδαμε και έναν απόλυτο διαχωρισμό του εκλογικού σώματος. Ή μάλλον επιβεβαιώθηκε ένας απόλυτος διαχωρισμός, ο οποίος είχε αρχίσει να προδιαγράφεται από τις εκλογές του Γενάρη και το δημοψήφισμα του Ιούλη. Επιβεβαιώθηκε η ταξική ψήφος στο ΣΥΡΙΖΑ. Τα λαϊκά στρώματα, με την ανοιχτόκαρδη εμπιστοσύνη που μας περιέβαλαν και τα μεγάλα πλειοψηφικά ποσοστά στις λαϊκές γειτονιές της Αθήνας και του Πειραιά, στις λαϊκές γειτονιές όλης της Ελλάδας, αποτελούν για μας ταυτόχρονα δέσμευση αυτά τα ποσοστά και αυτή η στήριξη, αλλά και πηξίδα για τις πολιτικές μας προτεραιότητες. Η Ελλάδα ψήφισε με ταξικό κριτήριο, το είδαμε αυτό και το είδαμε και στις συγκεντρώσεις μας τις τελευταίες 10 μέρες. Τον λαϊκό κόσμο που δεν ήταν παραδοσιακά στις συγκεντρώσεις αριστεράς, που έσπευσε να αγκαλιάσει την προσπάθειά μας. Αυτόν τον κόσμο πρέπει να μην τον αποθαρρύνουμε να ενταχθεί στις γραμμές μας. Αυτόν τον κόσμο δεν πρέπει να τον απογοητεύσουμε. Αντιθέτως, πρέπει να ταυτιστούμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να γίνει η μεγάλη λαϊκή παράταξη της αριστεράς απέναντι στη συντηρητική παράταξη που αυτές τις μέρες ψάχνει να βρει τον προσανατολισμό της, αλλά και απέναντι σε μια ιστορική διαδρομή. Διότι η χώρα μας είναι μια χώρα που ιστορικά έχει μια ευρεία προοδευτική πλειοψηφία και σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η λαϊκή παράταξη, η αριστερή παράταξη που μπορεί να την εκφράσει. Να μην διαψεύσουμε λοιπόν τις προσδοκίες αυτού του κόσμου, να μην προδώσουμε την εμπιστοσύνη του. Και αυτή είναι, αν θέλετε, η υποχρέωση και η ευθύνη τόσο της κυβέρνησης όσο και του κόμματος. Για να πετύχει όμως το κόμμα μας τους πολιτικούς του στόχους στη νέα περίοδο, πρέπει και αυτό να αλλάξει. Να ξεπεράσει τις παθογένειες του παρελθόντος, να λειτουργήσει ως πραγματικό κύτταρο της κοινωνίας, ως ιδεολογικός και στρατηγικός οργανωτής της κοινωνικής συμμαχίας των λαϊκών και μεσαίων στρωμάτων που έφεραν τον ΣΥΡΙΖΑ στο τιμόνι της χώρας δύο φορές μέσα στο 2015. Η αντιστοίχηση του ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογική και κοινωνική του βάση είναι προϋπόθεση για την υλοποίηση του σχεδίου μετασχηματισμού του παραγωγικού και κοινωνικού μοντέλου της ελληνικής κοινωνίας. Χρειαζόμαστε ένα κόμμα ανοιχτό στο περιβάλλον του, ανοιχτό στα κοινωνικά κινήματα γύρω του. Ένα κόμμα ανοιχτό στις νέες και στους νέους. Όχι ένα κόμμα κλειστό, όχι ένα κόμμα γραφειοκρατικό οργανισμό αναπαραγωγής των στελεχών του. Αυτό σημαίνει πρέπει το επόμενο διάστημα να ανοιχτούμε σε αυτόν τον κόσμο που μας στήριξε.
να ανοίξουν οι οργανώσεις μελών σε όσους θέλουν να συμμετάσχουν στο εγχείρημά μας και συμφωνούν προγραμματικά και πολιτικά με τις θέσεις μας, αλλά να μετατρέψουμε και σε κάτι ελκυστικό το να συμμετέχει κανείς στις οργανώσεις μας. Διότι μια κουβέντα είναι το να ανοίξουμε τις οργανώσεις, αλλά πολύ πιο ουσιαστική συζήτηση πρέπει να κάνουμε για το πώς οι οργανώσεις θα αποκτήσουν ουσιαστικό περιεχόμενο και αυτοί οι άνθρωποι που θα προστρέξουν να ενταχθούν δεν θα απογοητευτούν και δεν θα είναι οι παρακολουθητές του ΣΥΡΙΖΑ σε συγκεντρώσεις και στα μεγάλα πολιτικά γεγονότα, αλλά θέλουμε να είναι οι ενεργοί συμμέτοχοι στις διαδικασίες μας. Θέλω όμως να αναφερθώ σε αυτό το σημείο και σε κάτι που διέτρεχε ίσως το προηγούμενο διάστημα ακροθυγώς, ίσως και ασυνείδητα θα έλεγα, τη στάση μας απέναντι στις ευρύτερες λαϊκές μάζες και στη σχέση τους με την οργανωμένη ζωή του κόμματός μας. Η πολιτική της καχυποψίας και των κλειστών θυρών ήταν για να διατηρηθούν με τεχνητό τρόπο κάποιοι εσωκομματικοί συσχετισμοί, ξεριζώνοντας όμως το κόμμα από την κοινωνία, είτε ενδεχομένως με το σκεπτικό του λίγη και καλή μιας υποτιθέμενης πρωτοπορίας. Νομίζω ότι αυτή η πολιτική που κάποιοι συνειδητά, πιστεύω οι περισσότεροι ασυνείδητα, το προηγούμενο διάστημα ακροθυγώς είχαμε υιοθετήσει, αυτή η πολιτική πρέπει να συναποφασίσουμε σήμερα, αυτή η λογική πρέπει να συναποφασίσουμε σήμερα ότι έληξε οριστικά μετά την δεύτερη εκλογική αναμέτρηση και τη δεύτερη μεγάλη επιτυχία του ΣΥΡΙΖΑ. Και έληξε τόσο γιατί η παραλειτουργία κόμματος μέσα στο κόμμα τελείωσε και μάλιστα με άδοξο τρόπο, όσο όμως και γιατί εμείς είμαστε αυτοί που ούτε είναι στην κουλτούρα μας, ούτε το θέλουμε, ούτε θα το κάνουμε ποτέ, να ζητάμε ούτε επιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων, ούτε συστάσεις από το συντονιστή της οργάνωσης μελών για την πρόσληψη κάποιου σε κάποιο δημόσιο οργανισμό, όπως συνέβαινε δυστυχώς τα τελευταία 40 χρόνια διαλείπτος αυτόν τον τόπο, στις κομματικές οργανώσεις των λεγόμενων κομμάτων εξουσίας. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Το πελατειακό, κομματικό και αεροσφαιτολογικό κράτος των ημετέρων είναι ακριβώς αυτό που εμείς έχουμε στόχο να γκρεμίσουμε. Η αριστερά ήταν για χρόνια το θύμα αυτού του πελατειακού κράτους και φυσικά δεν πρόκειται να γίνει τώρα ο θήτης του. Και το διαφορετικό ήθος της αριστεράς που τόσα χρόνια διακηρύσαμε, ήρθε η ώρα τώρα να το κάνουμε πράξη, τελειώνοντας οριστικά με αυτές τις πρακτικές του παρελθόντος, αλλά για να τις τελειώσουμε πρέπει πρώτα απ' όλα να μην τις υιοθετήσουμε, έστω και ασυνείδητα. Εμείς είμαστε αυτοί που πρέπει να εμπεδώνουμε καθημερινά την αξιοκρατία, τις ίσες ευκαιρίες και το κράτος δικαίου για όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες, ανεξάρτητα από τις πολιτικές, θρησκευτικές πεπιθήσεις, ανεξάρτητα από τον τρόπο ζωής τους. Αυτή την εντολή μας έδωσε ο ελληνικός λαός, να ξεμπερδέψουμε με το παλιό και με όλες τις παθογένειες του παλιού, και αυτήν πρέπει να εκτελέσουμε. Και δεν θα θυσιάσουμε με τίποτα και για τίποτα τη σχέση ειλικρίνειας και εμπιστοσύνης που μας συνδέει με τον ελληνικό λαό. Το κόμμα μας λοιπόν δεν θα λειτουργεί, δεν μπορεί και δεν πρέπει και δεν θα λειτουργεί ως ιδεολογικός και οργανωτικός μηχανισμός νομιμοποίησης των κρατικών πολιτικών, έτσι ώστε αργά ή γρήγορα να μετασχηματιστεί και αυτό, χωρίς να το καταλάβουμε, σε υποσύστημα του κράτους. Ο ΣΥΡΙΖΑ, για να μπορεί να ανταποκριθεί στο ρόλο του στη νέα εποχή, θα πρέπει να είναι κόμμα εκτός κράτους, για να θυμηθούμε και έναν όρο του Γκράμψη. Δηλαδή ένα κόμμα που δεν θα απορροφάται από το κράτος, δεν θα κρατικοποιείται με τη μαζική μεταπίδηση των στελεχών του στον κρατικό μηχανισμό,
δεν θα αποκόπτεται από τις κοινωνικές τάξεις που εκπροσωπεί, από τα κοινωνικά κινήματα και δεν θα εκφυλίζεται σιγά σιγά σε κρατικό όργανο. Αντίθετα, θα λειτουργεί ως συλλογικός διανοούμενος που σε αντιστοίχηση με τις κοινωνικές διεργασίες και μετατοπίσεις που συντελούνται επανακαθορίζει την πολιτική στρατηγική του για τη διεύθυνση της κοινωνίας. Ένα κόμμα που θα δίνει καθημερινά τη μάχη της ηγεμονίας, μια δύσκολη μάχη, γιατί αλίμονο σε όποιους πιστεύουν ότι η εκλογική νίκη της αριστεράς σημαίνει και η ηγεμονία της αριστεράς στο κοινωνικό σύνολο, η ηγεμονία των ιδεών της. Δεν είναι κλειδωμένη αυτή η ηγεμονία, είναι μια μάχη που πρέπει να δίνουμε καθημερινά. Και για να λειτουργήσει ο ΣΥΡΙΖΑ ως φορέας ηγεμονίας των δικών μας αντιλήψεων, πρακτικών, αρχών και αξιών ζωής, θα πρέπει να παραμείνει σε επαφή με την κυβέρνηση, αλλά αυτόνομος από το κράτος, ώστε να μπορεί να επιτελεί, να ελέγχει, να διορθώνει, να κριτικάρει και να υποδεικνύει. Με αυτήν την έννοια, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί παρά να λειτουργεί ως η άγρυπνη αριστερή συνείδηση της κυβέρνησης. Σε αυτό το πλαίσιο αξιών, αρχών και στόχων, πιστεύω ότι σήμερα πρέπει να ξεκινήσουμε έναν πολύ ουσιαστικό διάλογο για το ρόλο του κόμματος, τον ουσιαστικό ρόλο του κόμματος σε αυτή τη νέα προσπάθεια, τη σχέση του με την κυβέρνηση και την πορεία προς την ανασυγκρότηση του κόμματος, προς την μαζικοποίηση του κόμματος. Μαζικοποίηση που θα συμβάλλει τόσο στην δουλειά του κυβερνητικού έργου, όσο όμως και στη συγκρότηση των αναγκαίων κοινωνικών αντιστάσεων και κινημάτων που πρέπει παράλληλα να πηγαίνουν με την προσπάθειά μας στην κυβερνητική. Και αυτός ο διάλογος πρέπει να ξεκινήσει βέβαια και από τις αποφάσεις που πρέπει σήμερα να πάρουμε για την πορεία της ανασυγκρότησης. Να συμπληρώσουμε σήμερα, να αποφασίσουμε καταρχάς ότι το κόμμα πρέπει να προχωρήσει συντεταγμένα στο δεύτερο συνεδριό του. Και προτείνω αυτό να το αποφασίσουμε για τα τέλη του Φλεβάρη του 2016. Και ταυτόχρονα αυτό το διάστημα των 3-4 μηνών να συμπληρώσουμε σήμερα τα όργανα, να εκλέξουμε τα όργανα εκείνα που θα οδηγήσουν μαζί με την Κεντρική Επιτροπή, όπως συμπληρώθηκε με την σημερινή τη σύνθεση, θα οδηγήσουν το κόμμα συντεταγμένα και οργανωμένα σε αυτή τη συνεδριακή διαδικασία και σε έναν μεγάλο, ουσιαστικό, βαθύ διάλογο με την κοινωνία, τον ελληνικό λαό, αυτούς που μας ψήφισαν, αυτούς που δεν μας ψήφισαν, κυρίως όμως τον κόσμο που θέλουμε να εντάξουμε οργανωτικά. Να εκλέξουμε λοιπόν, να συμπληρώσουμε την πολιτική γραμματεία, να εκλέξουμε τον γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής στην πορεία προς το συνέδριο και από αύριο τα όργανα αυτά να αναλάβουν τη δύσκολη προσπάθεια, γιατί από αύριο κιόλας πρέπει να ξεκινήσουμε την διαδικασία της ανασυγκρότησης και διεύρυνσης των οργανώσεων μελών του ΣΥΡΙΖΑ, να ανοίξουμε τις οργανώσεις και να ξεκινήσουμε μια καμπάνια εγγραφής νέων μελών που θα καταστήσει αυτή την αδιαμεσολάβητη επαφή με την κοινωνική βάση, μια ανοιχτή δημιουργική διαδικασία στην πορεία προς το δεύτερο συνέδριο. Σε ένα συνέδριο που θα πρέπει να αντανακλά την πραγματικότητα που όλοι βιώσαμε στην προεκλογική περίοδο. Να αντανακλά δηλαδή την κοινωνική δυναμική που έχει αναπτυχθεί στους μαζικούς χώρους, στις λαϊκές γειτονιές και στους νέους ανθρώπους. Και θεωρώ ότι μέγιστη προτεραιότητά μας το επόμενο διάστημα θα πρέπει να είναι η ανασυγκρότηση της οργάνωσης νεολαίας. Οι κασάνδρες της προεκλογικής περίοδου μας κατηγορούσαν ότι χάσαμε την επαφή μας με τη νέα γενιά. Το εκλογικό αποτέλεσμα και κυρίως αυτές οι έρευνες, οι μετρήσεις, τα exit polls έξω από την κάλπη έδειξαν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κατέγραψε ένα συγκλονιστικό ποσοστό στη νέα γενιά για μια ακόμη φορά. 40% στις ηλικίες 18-24. Και εγώ αναρωτιέμαι, αυτός ο κόσμος που ελπίζει
τσαντίζεται πολλές φορές, το σκέφτεται. Δεν είναι δεδομένος κόσμος. Είναι νέα παιδιά που εναποθέτουν τις ελπίδες τους πολλές φορές και την τσαντίλα τους επάνω μας για όλα όσα συμβαίνουν γύρω. Τόσο ο κόσμος νομίζω ότι πρέπει να είναι η βάση μας για τις επόμενες μάχες που θα δώσουμε. Και άρα χρειάζεται ένας ριζικός αναπροσανατολισμός και της δουλειάς στον χώρο της νεολαίας. Και βεβαίως όλοι γνωρίζουμε ότι η αριστερή οργάνωση νεολαίας σημαίνει ριζοσπαστική οργάνωση, σημαίνει κριτική και σύγκρουση με κατεστημένες αντιλήψεις και άρα και με την κυβέρνηση και το κόμμα πολλές φορές, αλλά ταυτόχρονα όμως σημαίνει και μια οργάνωση που θα βρίσκεται μέσα στην κοινωνία, όχι σε μικρόκοσμους. Το να διεκδικήσεις την ηγεμονία ενός μικρόκοσμου είναι κάτι εύκολο. Το να κερδίσεις την ηγεμονία στη μεγάλη πλειοψηφία των νέων ανθρώπων που σήμερα αγωνιούν για το αύριο, αγωνίζονται, δίνουν μάχες, αλλά έχουν και οράματα, ελπίδες. Αυτό είναι το δύσκολο. Και αυτό πιστεύω πως πρέπει να επιχειρήσουμε και πρέπει να το επιχειρήσουμε δείχνοντας όμως εμπιστοσύνη σε αυτά τα παιδιά, τις οργανωμένες δυνάμεις που έμειναν εδώ, έδωσαν τη μάχη μαζί μας, ήταν στην πρώτη γραμμή της προεκλογικής μάχης. Πρέπει λοιπόν να πάμε σε ένα συνέδριο στρατηγικού προσανατολισμού στις νέες πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες. Με προσυνεδριακές διαδικασίες ανοιχτές στους πολίτες που πιστεύουν σε εμάς και θέλουν να συμμετάσχουν. Και θέλω να το πω αυτό, ανεξάρτητα από το αν οι ίδιοι αυτοί άνθρωποι για δεκαετίες ψήφιζαν ΠΑΣΟΚ ή Νέα Δημοκρατία. Γιατί κάτι άλλο ψήφιζαν, το ΣΥΡΙΖΑ δεν το ψήφιζαν. Για δεκαετίες. Ήμασταν στο 4%, όχι στο 35%. Άρα λοιπόν, να μην ξεχνάμε ποτέ ότι αν αυτοί οι άνθρωποι δεν άλλαζαν την επιλογή τους, την ψήφο τους, αν δεν ερχόντουσαν σε εμάς, εμείς σήμερα δεν θα βρισκόμασταν στην κυβέρνηση. Έχουμε λοιπόν χρέος να κάνουμε τη σχέση μας μαζί τους οργανική, να μην τους αποτρέψουμε, να μην τους απογοητεύσουμε, να μην τους απομακρύνουμε. Η νίκη μας στις 20 Σεπτέμβρη έφερε όμως και τους πρώτους καρπούς στην υπόλοιπη Ευρώπη. Θα θυμάστε ότι εκείνες τις μέρες της απογοήτευσης, μετά από την μεγάλη σύγκρουση, είχα τολμήσει να πω ότι κάναμε μια σπορά στην Ευρώπη, σπήραμε καρπούς, αργά ή γρήγορα θα καρποφορήσουν, θα ανθίσουν. Και σήμερα βλέπουμε, δεν λέω ότι έχει αλλάξει όλη η Ευρώπη, δεν λέω ότι έχουν αλλάξει σχετισμοί, οι μάχες είναι μπροστά μας, δύσκολες μάχες, αλλά είδαμε το εκλογικό αποτέλεσμα στην Πορτογαλία. Ο πορτογαλικός λαός έδειξε, παρά το γεγονός ότι νικητής των εκλογών είναι ο κεντροδεξιός συνασπισμός, εντούτοις όμως πήγε από το 51% στο 36%. Και η αριστερά διπλασίασε δυνάμεις στις εκλογές της προηγούμενης Κυριακής. Το μπλόκο της αριστεράς, το κόμμα το αντίστοιχο του ΣΥΡΙΖΑ εκεί, πήγε από το 5% στο 10,2%. Και έχω την αίσθηση, συντρόφισσες και σύντροφοι, ότι αν παρατούσαμε τον αγώνα, όπως κάποιοι μας προέτρεπαν, στο όνομα μάλιστα της αριστεράς στην Ευρώπη στις 13 του Ιούλη και δεν δίναμε τη μάχη και δεν κερδίζαμε τις εκλογές, δεν θα είχαμε αυτόν τον διπλασιασμό των δυνάμεων της αριστεράς στην Πορτογαλία και ούτε θα ήταν έντονη και ζωντανή η ελπίδα για μια μεγάλη αλλαγή στην Ισπανία στις εκλογές που έρχονται εκεί. Στην Πορτογαλία λοιπόν υπάρχει, παρά την νίκη των κεντροδεξιών, υπάρχει πλειοψηφία των υπόλοιπων δυνάμεων, της αριστεράς και της κεντροαριστεράς. Μαζί με το Σοσιαλιστικό Κόμμα αλλά και το Κομμουνιστικό Κόμμα, το αριστερό μπλόκο και οι άλλοι δύο έχουν απόλυτη πλειοψηφία στο Πορτογαλικό Κοινοβούλιο. Και το αν δεν σχηματίζουν κυβέρνηση είναι γιατί εντός της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας υπάρχει ένας διεισμός, ένας διχασμός. Από τη μια κοινωνική βάση τους πιέζει για να ξεκολλήσουν
από την υποστήριξη των φιλελεύθερων, νεοφιλελεύθερων, δεξιών και συντηρητικών. Απ' την άλλη, οι ηγεσίες, τα βλέπουμε και εδώ, γίνονται ουρά πολλές φορές των δυνάμεων της λαϊκής δεξιάς. Και οι πιέσεις θα πρέπει να ενταθούν το επόμενο διάστημα. Νομίζω λοιπόν ότι είναι σημαντικό το μήνυμα που δώσαμε στην Ευρώπη. Νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε με μεγάλη ανυπομονησία και τις εξελίξεις σε υπόλοιπες χώρες, σε εκλογικές αναμετρήσεις. Είναι η Ισπανία, όπως σας είπαμε, τους Ποδέμους, είναι όμως και η Ιρλανδία το επόμενο διάστημα, με το Sinn Féin. Με σταθερά λοιπόν βήματα πρέπει να προσανατολίσουμε τις προσπάθειές μας και τη δουλειά μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην κατεύθυνση της σταδιακής μετατόπισης των συσχετισμών σε βάρος των πολιτικών της νεοφιλελεύθερης λιτότητας στην Ευρώπη και υπέρ των πολιτικών εκείνων που αναδεικνύουν τις δυνάμεις της εργασίας, τις κοινωνικές δυνάμεις που θέλουν να τερματιστεί η λιτότητα και να αλλάξει πορεία η Ευρώπη. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να διατηρήσουμε την αισιοδοξία μας και την ελπίδα μας ότι μπορεί την επόμενη χρονιά η κυβέρνησή μας να μην είναι η μόνη κυβέρνηση της αριστεράς στον Ευρωπαϊκό Νότο ή στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια. Γιατί στην Ευρωπαϊκή Συμμαχία ενάντια στη λιτότητα συναντιόνται πλέον ευρύτερες προοδευτικές, κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις. Συναντιόμαστε εμείς, η Ευρωπαϊκή Αριστερά, με τμήματα της σοσιαλδημοκρατίας που αποσπούνται από την κεντρική γραμμή, με τους πράσινους, τους οικολόγους πράσινους, που αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε, είναι μια ισοδύναμη, σχεδόν δύναμη με την Ευρωπαϊκή Αριστερά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στηρίζει στην Ελλάδα με τους Έλληνες οικολόγους πράσινους, συμμετέχει στην κυβέρνηση και με βουλευτές στο Κοινοβούλιο και οι Ευρωπαίοι πράσινοι στηρίζουν την προσπάθειά μας. Πρέπει λοιπόν να έχουμε απολύτως την αίσθηση, όπως την είδαμε μαζί με τον Δημήτρη τον Παπαδημούλη και άλλους συντρόφους όταν βρεθήκαμε σε αυτή την κρίσιμη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου λίγο μετά το δημοψήφισμα, αυτόν τον απόλυτο διχασμό, το μισό Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι δυνάμεις οι προοδευτικές να μας υποστηρίζουν και οι δυνάμεις οι συντηρητικές, οι ακραίες συντηρητικές δυνάμεις να μας αποδοκιμάζουν. Η Ευρώπη λοιπόν συνεχίζει να αποτελεί τον ελάχιστο γεωγραφικά πολιτικό χώρο όπου η αριστερά οφείλει να δίνει τις μάχες της για να αλλάξει τους συσχετισμούς και να τυθασεύσει τα προγράμματα των αγορών. Τον χώρο εκείνο όπου η πολιτική, οι κυβερνήσεις, η αριστερά μπορούν να παρεμβαίνουν για να αναχαιτίζουν τις ορέξεις και την ατζέντα των ασύδοτων αγορών. Δεν είναι μια μάχη εύκολη. Θεωρώ όμως ότι είναι μια μάχη ανοιχτή. Το αποτέλεσμά της δεν είναι προδιαγεγραμμένο. Είναι μια μάχη όπου μπορούμε να κερδίσουμε έδαφος. Σε αυτό το πλαίσιο εγγράφεται άλλωστε και η πρωτοβουλία που αναλάβαμε για την ενεργό συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην διαδικασία της παρακολούθησης και της εφαρμογής των συμφωνηθέντων, της συμφωνίας. Ένα αίτημα που έγινε δεκτό θετικά από τους σοσιαλιστές, την αριστερά φυσικά και τους πράσινους και τους φιλελεύθερους. Άρα υπάρχει μια ευρύτερη πλειοψηφία στην αποδοχή αυτού του αιτήματος. Φυσικά από το κόμμα στο οποίο συμμετέχει η Νέα Δημοκρατία, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, δεν υπήρξε θετική ανταπόκριση. Όμως υπάρχει πλειοψηφία για να περάσει αυτό το αίτημα. Και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι εμείς οφείλουμε τη διαδικασία της περαιτέρω διαπραγμάτευση στα ανοιχτά θέματα, της εφαρμογής του προγράμματος, αλλά και της αποτίμησης των αποτελεσμάτων. Όλη αυτή τη διαδικασία δεν πρέπει να την αφήσουμε και με δική μας ευθύνη σε κλειστές κάμαρες. Εκεί όπου όλα όσα λέγονται δεν καταγράφονται, όπου όλα όσα επιλέγονται μπορεί να είναι και αντικείμενο πιέσεων, πρέπει να είναι όλα στο φως και ανοιχτά.
Και το πιο δημοκρατικό πεδίο που μπορεί αυτό να γίνει είναι ο πιο δημοκρατικός θεσμός της Ευρώπης, που είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και όπου οι εκλεγμένοι πρέπει να έχουν άποψη και λόγο για το τι συμβαίνει σε αυτό το πείραμα για την Ευρώπη που είναι η Ελλάδα. Ένα πείραμα με αρνητικό πρόσημο όλα τα προηγούμενα χρόνια, που τώρα πρέπει να μετατραπεί σε θετικό πρόσημο για να ξεφύγουμε από αυτή την κρίση, αλλάζοντας το μείγμα της πολιτικής και διεκδικώντας αποφάσεις που θα έχουν το στοιχείο της κοινωνικής δικαιοσύνης και διεκδικώντας τη δυνατότητα οι πολιτικές αυτές που αποδεδειγμένα αποτυγχάνουν να αλλάζουν. Και πολύ σύντομα πιστεύω ότι θα αποδειχθεί ότι κάποιες επιλογές δεν λειτουργούν. Το να αυξάνεις τους συντελεστές στη φορολόγηση, στο ΦΠΑ, εντάξει, είναι μια επιμονή των τεχνοκρατών που βλέπουν μονάχα αριθμούς. Αλλά δεν καταλαβαίνουν ότι το ζήτημα δεν είναι μόνο οι αριθμοί, αλλά η οικονομία και η κοινωνία είναι ένα ζωντανό σώμα. Είναι προτιμότερο να βρεις τρόπους να αυξήσεις την εισπραξιμότητα παρά να αυξάνεις τους τελεστές του ΦΠΑ. Όταν λοιπόν δούμε ότι αυτές οι επιλογές δεν έχουν το αποτέλεσμα που κάποιοι περιμένουν ότι θα έχουν, τότε εμείς θα δώσουμε τη μάχη, σε αντίθεση με τους προηγούμενους που θεωρούσαν όλα όσα είναι επιλογές των δανειστών γραμμένα στην πέτρα ως εντολές του Μωυσή. Εμείς θα δώσουμε τη μάχη, και θα τη δώσουμε τη μάχη μέσα στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, αξιοποιώντας συμμαχίες με δυνάμεις στην Ευρώπη, για να μπορέσουμε να πετύχουμε νίκες προς όφελος της κοινωνίας και του ελληνικού λαού. Συντρόφισσες και σύντροφοι, στην ανάγνωση των προγραμματικών δηλώσεων στη Βουλή είχα την ευκαιρία να αναλύσω τους στόχους και τις προτεραιότητες της κυβέρνησης της αριστεράς. Και θα έλεγα της κυβέρνησης τετραετίας. Μην το ξεχνάμε αυτό. Ήταν προγραμματικές δηλώσεις σε βάθος τετραετίας. Παρά το γεγονός ότι όλοι γνωρίζουμε πως ο επόμενος χρόνος, μάλιστα μίλησα για 20 μήνες ως ορίζοντα εξόδου της χώρας και στις αγορές από κατάσταση εμπιστοσύνης. Μην ξεχνάμε όμως ότι είναι στο βάθος τετραετίας και πρέπει να δουλέψουμε σκληρά για να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες που έχουμε άμεσα μπροστά μας, ώστε στο τέλος της τετραετίας να έχουμε δημιουργήσει τις απαραίτητες εκείνες προϋποθέσεις για μια Ελλάδα διαφορετική από αυτή που έχουμε σήμερα. Για μια Ελλάδα που θα έχει αφήσει πίσω της την κρίση, μια Ελλάδα που θα έχει απαλλαγεί οριστικά από τα νεοφιλελεύθερα δόγματα, τα αποτυχημένα μάλιστα, που θα έχει ανασυγκροτηθεί και θα έχει επιστρέψει στην ανάπτυξη, μια ανάπτυξη όμως που πρέπει να έχει διαφορετικό πρόσημο από αυτήν την ανάπτυξη που γνωρίσαμε τα προηγούμενα χρόνια, λίγο πριν μπούμε σε αυτήν την βαθιά κρίση. Μια ανάπτυξη που πρέπει να έχει καθαρό κοινωνικό πρόσημο προς όφελος του κόσμου, της εργασίας, του πολιτισμού και της δημιουργίας. Μια Ελλάδα που θα μπορεί να κρατάει τους νέους ανθρώπους να ζήσουν και να προκόψουν εδώ, στην πατρίδα μας. Μια Ελλάδα που θα έχει αποκαταστήσει το διεθνές της κύρος και θα είναι ξανά ισχυρός και ισότιμος εταίρος στην Ενωμένη Ευρώπη. Μια Ελλάδα που θα παίζει και πρωταγωνιστικό ρόλο στις διεθνείς εξελίξεις ως ένας πυλώνας σταθερότητας και ασφάλειας σε μια ευρύτερα αποσταθεροποιημένη περιοχή και σε έναν κόσμο ταραγμένο που μαστίζεται από διαρκής κρίσης. Και πράγματι το άκουσμα της θλιβερής είδησης λίγο πριν ανέβω στο Βήμα μας δίνει να συνειδητοποιήσουμε ποιος είναι ο κόσμος στον οποίο ζούμε. Ποια είναι η γειτονιά μας. Τι συμβαίνει σε αυτή τη γειτονιά. Μέσα λοιπόν σε αυτή την τετραετία έχουμε την ξεκάθαρη εντολή, όπως είπα και στην αρχή, εκτός από την εφαρμογή των συμφωνηθέντων και προκειμένου να ξεφύγουμε μια ώρα αρχίτερα από την βάσανο αυτή της Επιτροπίας, να ξεκινήσουμε και μια μεγάλη πορεία τομών, ρήξεων και μεταρρυθμίσεων ώστε να αλλάξουμε ριζικά την Ελλάδα. Να αποκαταστήσουμε αδικίες.
να ξεριζώσουμε ριζωμένες αντιλήψεις στο κράτος και στην κοινωνία, να κινητοποιήσουμε τη μεγάλη λαϊκή πλειοψηφία σε μια κατεύθυνση δημοκρατικής και παραγωγικής ανασυγκρότησης, αναγέννησης της χώρας μας ύστερα από την προηγούμενη καταστροφική πενταετία. Αυτός είναι ο στόχος των τομών, των ρήξεων και των προοδευτικών μεταρρυθμίσεων που σχεδιάζουμε και σκοπεύουμε να θέσουμε το αμέσως επόμενο διάστημα σε εφαρμογή. Αυτές είναι και οι κατευθυντήριες γραμμές αυτού που από κάποιους ονομάστηκε και παράλληλο πρόγραμμα, με ορίζοντα τους επόμενους κρίσιμους μήνες και αμέσως μετά την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης, που όπως είπαμε πολλές φορές είναι το κλειδί που θα ξεκλειδώσει την πόρτα της ακόμα πιο κρίσιμης και αναγκαίας συζήτησης για την απομείωση του χρέους. Αμέσως μετά λοιπόν να βάλουμε ως προτεραιότητες για την αντιστροφή της ύφεσης και την επανεκκίνηση της οικονομίας και την οριστική είσοδό της σε τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης μια σειρά από παρεμβάσεις και δράσεις που θα αλλάζουν και την οικονομία και την κοινωνία και το πλαίσιο μέσα στο οποίο το πολιτικό σύστημα τα τελευταία χρόνια κινείται και λειτουργεί. Θέλω όμως να επισημάνω. Οι επόμενοι μήνες θα είναι δύσκολοι μήνες. Και στους επόμενους μήνες χρειάζεται από την πλευρά μας να ιεραρχήσουμε προτεραιότητες. Να δούμε ποιες μάχες είναι αυτές τις οποίες αξίζει τον κόπο να σπαταλήσουμε τις δυνάμεις μας. Ποιες μάχες είναι αυτές όπου πρέπει να θέσουμε τις κόκκινες γραμμές μας και να μην χάσουμε ούτε σπιθαμή από το έδαφος που κερδίσαμε στη διαπραγμάτευση. Σε αυτή την κατεύθυνση πιστεύω ότι το επόμενο διάστημα πρέπει να θέσουμε ως προτεραιότητα το να κλείσει γρήγορα η διαδικασία της αξιολόγησης για να προχωρήσουμε στην αναγκαία ανακεφαλοποίηση των τραπεζών, η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί εντός του 2015, ώστε να διασφαλιστούν πλήρως οι καταθέσεις και παράλληλα αυτή η διαδικασία πρέπει να είναι μια διαδικασία που θα εξηγειάνει το πιστωτικό σύστημα από τα λεγόμενα κόκκινα δάνεια που για πρώτη φορά εντάσσονται στην ανακεφαλοποίηση σε αντίθεση με τα 40 δις που είχαν πάρει οι τράπεζες μέχρι σήμερα, αλλά δεν ήταν χρήματα τα οποία μπόρεσαν να πάνε εκεί όπου θα έλυναν έναν γόρδιο δεσμό στην πραγματική οικονομία, δηλαδή το θέμα των κόκκινων δανείων. Και στο πλαίσιο αυτό πρέπει να έχουμε κατά νου μας ότι η μεγάλη μας μάχη, εκεί που αξίζει τον κόπο όχι μόνο να σπαταλήσουμε δυνάμεις αλλά να πούμε μπροστά και με συμμαχίες στην Ευρώπη, είναι η μάχη που αφορά το ζήτημα της πρώτης κατοικίας. Πρώτη κατοικία που οφείλουμε να προστατεύσουμε και θα προστατεύσουμε σε όλους εκείνους τους συμπολίτες μας που βρέθηκαν με δάνεια που είχαν πάρει σε μια άλλη εποχή με άλλους όρους και που σήμερα έχουν να ξεπληρώνουν δύο και τρεις φορές την αξία του ακινήτου τους. Είπα λοιπόν πριν ότι η ολοκλήρωση της αξιολόγησης και της ανακεφαλοποίησης ανοίγουν την πόρτα, ξεκλειδώνουν την πόρτα για τη συζήτηση για το χρέος και εμείς ταυτόχρονα αμέσως μετά, έχοντας καταφέρει, πιστεύω, και το πιστεύω βαθιά αυτό διότι πλέον δεν είναι δική μας πεποίθηση. Κάποτε μιλάγαμε εμείς για το χρέος και κάποιοι λέγανε ότι οι αντίπαλοι μας πολιτικοί στην Ελλάδα ότι λέμε πράγματα εξωπραγματικά, ότι είμαστε εκτός τόπου και χρόνου. Σήμερα λοιπόν βλέπουμε ότι όχι μόνο κορυφαίοι οικονομολόγοι αλλά ακόμα και διεθνείς οργανισμοί θέτουν ως όρο το ζήτημα του χρέους και βλέπουμε ότι ηγέτες στην Ευρώπη, μεγάλων κρατών, ανοίγουν το θέμα αυτό δημόσια, όπως ο πρόεδρος Ολάντ την προηγούμενη εβδομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Συνεπώς εδώ συνειδητοποιούμε ότι βεβαίως το πρόβλημα αυτό δημιουργήθηκε στην Ελλάδα εξαιτίας των επιλογών των προηγούμενων κυβερνήσεων, αλλά όλοι σήμερα καταλαβαίνουν ότι το πρόβλημα αυτό επηρεάζει την Ευρώπη, όχι μόνο την Ελλάδα. Και υπ' αυτή την έννοια η λύση του προβλήματος δεν μπορεί παρά να είναι ευρωπαϊκή λύση που θα δημιουργηθεί νέες προϋποθέσεις ανάπτυξης και κοινωνικής δικαιοσύνης στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα.
Υπάρχουν λοιπόν συμμαχίες, υπάρχουν οι προϋποθέσεις. Πρέπει να δουλέψουμε σκληρά ώστε να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα σε αυτή τη διαδικασία. Και βεβαίως αμέσως μετά θα πρέπει να δημιουργήσουμε εκείνους τους όρους της απογραφειοκρατικοποίησης των συντονισμένων δράσεων ώστε να ενισχυθεί η ιδιωτική οικονομία. Το μεγάλο πρόβλημα σήμερα είναι το πρόβλημα της ρευστότητας. Και ρευστότητα μπορούμε να έχουμε είτε με την εξυγίαση των τραπεζών, είτε με άμεσες επενδύσεις στην ιδιωτική οικονομία. Επενδύσεις όμως που πρέπει να έχουν το πρόσημο της κοινωνικής ανταποδοτικότητας και θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι επενδύσεις που θα πληρούν δύο προϋποθέσεις και γι' αυτό είναι εγγύηση η συμμετοχή μας στην κυβέρνηση σήμερα. Η πρώτη προϋπόθεση, ο σεβασμός στις εργασιακές σχέσεις, στην εργατική νομοθεσία και η προστασία του περιβάλλοντος. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, οι διαδικασίες αυτές πιστεύω ότι θα συμβάλλουν, όπως είπαμε και στις προγραμματικές δηλώσεις, ώστε μέχρι το τέλος του 2016 να έχουμε περάσει από το αρνητικό πρόσημο στο θετικό πρόσημο στους ρυθμούς ανάπτυξης. Και νομίζω ότι οι διαδικασίες αυτές θα μας δώσουν παράλληλα τη δυνατότητα να ξεπεράσουμε και τις μεγάλες δυσκολίες της συμφωνίας, δηλαδή να βρούμε τα κατάλληλα αντίδοτα που θα επουλώσουν τις πληγές που ανοίγει η συμφωνία. Και εδώ επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο να σας μιλήσω λίγο για τις προγραμματικές μας άμεσες παρεμβάσεις με βάση τις οποίες στοχεύουμε να αλλάξουμε συνολικά το τοπίο. Πρώτο και κύριο κατά την άποψή μου είναι η ανάγκη να κινηθούμε γρήγορα στην κατεύθυνση μιας μεγάλης δημοκρατικής μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης και στην εισαγωγή ενός νέου ενιαίου μισθολογίου από την 1η Γενάρη του 2016 χωρίς καμία απώλεια εισοδήματος για κανέναν από τους εντασσόμενους σε αυτό. Το κράτος, ο δημόσιος τομέας, δεν υπάρχει αμφιβολία, είναι ο μεγάλος ασθενής και πρέπει επιτέλους να προχωρήσουμε με αποφασιστικότητα σε τομές και αλλαγές σε ένα πλαίσιο συνεννόησης και συνένεσης με τα βασικά κύτταρα του κράτους που είναι η λειτουργή, οι άνθρωποι, το έμψυχο δυναμικό που και με αυτούς πρέπει να συζητήσουμε αλλά και από αυτούς πρέπει να απαιτήσουμε την αλλαγή νοοτροπίας. Εμείς δεν έχουμε δεσμεύσεις που είχαν άλλες κυβερνήσεις. Δεν είμαστε εμείς αυτοί που έχουμε διορίσει στρατιές δημοσίων υπαλλήλων για κομματικά ρουσφέτια, για να κερδίσουμε εκλογές. Παρ' όλα αυτά υπερασπιστήκαμε τα δίκια τους όταν αυτοί που διορίζανε έσπευσαν να κατασπαράξουν τα στοιχειώδη δικαιώματά τους. Έχουμε λοιπόν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε με τον κόσμο που βρίσκεται σήμερα στο δημόσιο τομέα και να του ζητήσουμε αλλαγή νοοτροπίας. Και έχουμε, πιστεύω, και τη δυνατότητα να προχωρήσουμε στις τομές εκείνες και τις μεταρρυθμίσεις με ένα στόχο. Το δημόσιο να είναι δίπλα στον πολίτη. Αποτελεσματικό. Να μπορεί να τον εξυπηρετεί. Και να μπορέσουμε να χτυπήσουμε, να συρρυκνώσουμε αυτό το πλέγμα, το μηχανισμό της γραφειοκρατίας, που είναι ο μηχανισμός που δημιουργεί τη διαφθορά, μικρή και μεγάλη, ανάμεσα στο κράτος και στην οικονομικά και στα οικονομικά συμφέροντα. Η δεύτερη παρέμβασή μας πρέπει να αφορά τη στήριξη του κοινωνικού κράτους. Η δεύτερη προτεραιότητά μας, να το πω έτσι. Αν η πρώτη είναι η μεταρρύθμιση του κράτους, η δεύτερη, η στήριξη του κοινωνικού κράτους σε όλες του τις πτυχές, με τη διεύρυνση των παρεμβάσεών μας για την αναχέτηση της ανθρωπιστικής κρίσης και της ανεργίας, για την αντιμετώπιση της φτώχειας. Για το αμέσως επόμενο διάστημα, έχουμε προγραμματίσει την έκδοση καρτών μετακίνησης για άτομα με αναπηρία, για τους πολύτεκνους, τους τρίτεκνους, τους άνεργους, τους χαμηλοσυνταξιούχους άνω των 65 ετών. Την ενεργοποίηση των καρτών υγείας ανασφάλιστων. Τα σχολικά γεύματα για μαθητές δημοτικών σχολείων.
άμεσες νομοθετικές ρυθμίσεις για τις αγορές χωρίς μεσάζοντες, για τη διάθεση προϊόντων που μπορούν να καταναλωθούν με ασφάλεια από μεγάλες αλυσίδες εμπορίας τροφίμων σε δομές αλληλεγγύης που πρέπει να ενισχυθούν. Επίσης, για την αναχέτηση της ανεργίας. Έχουμε ήδη σχεδιάσει και θα υλοποιηθούν τους επόμενους 6 μήνες νέα προγράμματα απασχόλησης για συνολικά 100.000 ανέργους. Από το Μάρτιο του 2016 και μέχρι το τέλος του χρόνου, ο σχεδιασμός μας προβλέπει την ένταξη επιπλέον 150.000 ανέργων σε προγράμματα απασχόλησης. Τρίτη προτεραιότητά μας. Πρέπει να είναι η δημιουργία ενός μοντέλου για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, που θα αποτελεί το βασικό πυλώνα για το νέο σύστημα υπηρεσιών υγείας. Το μοντέλο θα βασίζεται στις μονάδες υγείας γειτονιάς, θα αποτελεί το θεμέλιο ενός νέου και λειτουργικού δημόσιου συστήματος παροχής ποιοτικών υπηρεσιών, που θα προωθεί την ισότιμη πρόσβαση και την καθολική κάλυψη. Τέταρτη προτεραιότητά μας, δεν τα λέω αν θέλετε ιεραρχικά. Ποιος μπορεί να πει ότι η υγεία είναι σημαντικότερη από την παιδεία ή η παιδεία από την υγεία άλλωστε. Τέταρτη λοιπόν μεταρρύθμιση που θέλουμε να προχωρήσουμε είναι η μεταρρύθμιση στην παιδεία. Με ένα νέο χάρτη ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας, ώστε τα πανεπιστήμια, τα τεχνολογικά και ερευνητικά ιδρύματα να αναλάβουν ξανά πρωταγωνιστικό ρόλο, τον πρωταγωνιστικό ρόλο που τους αξίζει στην οικονομική ανασυγκρότηση της χώρας. Εδώ όμως πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ένα πράγμα. Έχουμε εξαγγείλει και θα ανοίξουμε ένα πλατή διάλογο, ουσιαστικό διάλογο, γιατί εμείς δεν φοβόμαστε το διάλογο. Ίσα-ίσα θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχουν μεγάλες συνενέσεις στην κοινωνία. Αλλά πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Οι απόψεις έχουν ιδεολογικό πρόσημο. Και όποιοι είναι με την άποψη ενός ανοιχτού δημοκρατικού σχολείου για όλους και ενός ανοιχτού δημοκρατικού πανεπιστήμιου για όλους, υποστηρίζουν κάποιες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις. Με συγκεκριμένο πρόσημο. Όσοι είναι υπέρ της άποψης ότι πρέπει να υπάρχουν καλά και κακά σχολεία. Όσοι είναι υπέρ της άποψης ότι πρέπει να υπάρχουν κάποια τμήματα σχολών για την πλέμπα και κάποια άλλα πανεπιστήμια με δίδακτρα όπου πρέπει να πηγαίνουν τα παιδιά των πλουσίων, έχουν άλλη άποψη και άλλο ιδεολογικό πρόσημο. Και εμείς δεν θα διστάσουμε να ανοίξουμε αυτό τον ιδεολογικό, αν θέλετε, διάλογο μέσα στην κοινωνία για να ακουστούν οι απόψεις και να πάρουμε συνενετικά με τις κοινωνικές δυνάμεις, με αυτούς που αγωνιούν για την επόμενη μέρα με την πλειοψηφία του λαού, όχι κατά ανάγκη, μακάρι να προσέλθουν σε αυτές τις απόψεις, αλλά όχι και κατά ανάγκη συνενετικά με αυτούς που εκδικήθηκαν το Δημόσιο Πανεπιστήμιο όλα τα προηγούμενα χρόνια, επειδή ήταν ένα Δημόσιο Πανεπιστήμιο το οποίο παρήγαγε ιδέες, απόψεις και αντιστάσεις μέσα στον κοινωνικό ιστό. Η πέμπτη λοιπόν προτεραιότητα αφορά μια συνολική μεταρρύθμιση, και ίσως αυτό είναι το πιο δύσκολο, του ασφαλιστικού συστήματος που είμαστε αναγκασμένοι να κάνουμε. Ότι πρέπει να παραδεχθούμε ότι η λαιλασία των τελευταίων χρόνων στα ασφαλιστικά ταμεία έχει αφήσει ένα σύστημα αλλά και αντικειμενικές συνθήκες όπως το δημογραφικό. Άρα δημογραφικό, ανεργία, μαύρη εργασία και ταυτόχρονα η καταστροφή του PSI στα ασφαλιστικά ταμεία των επιλογών των προηγούμενων κυβερνήσεων έχουν δημιουργήσει ένα μη βιώσιμο πλαίσιο, το οποίο μπορεί να μην αφορά τα επόμενα χρόνια. Θα μπορούσε κανείς να πει τι μας νοιάζει, εμείς έχουμε μια εντολή τετραετίας. Είναι έτσι όμως. Αφορά τις επόμενες γενιές. Και εδώ λοιπόν πρέπει να κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια να προχωρήσουμε σε μια μεταρρύθμιση για την οποία, ξέρετε, δεν έχει σημασία αν υπάρχει συμφωνία ή δεν υπάρχει συμφωνία. Αυτό θα το είχαμε μπροστά μας ως πρόβλημα. Είναι ζήτημα κοινωνικής ευθύνης να το αντιμετωπίσουμε. Αλλά να το αντιμετωπίσουμε προστατεύοντας το επίπεδο των παροχών
με το κριτήριο της κοινωνικής δικαιοσύνης για ένα σύστημα με ενισχυμένο αναδιανεμητικό χαρακτήρα, με κοινωνική και διαγενειακή δικαιοσύνη, με την εφαρμογή ενιαίων κανόνων στο δημόσιο και στο ιδιωτικό τομέα. Ένα σύστημα που θα εγγυάται αξιοπρεπείς συντάξεις και θα το πετυχαίνει αυτό συλλαμβάνοντας τους διαφεύγοντες πόρους του και εξασφαλίζοντας νέους. Ένα σύστημα που θα παίρνει από τον καθένα σύμφωνα με τις δυνατότητές του και θα δίνει στον καθένα σύμφωνα με τις ανάγκες του. Έκτο σημείο, έκτη προτεραιότητα είναι αυτή που αφορά την αντιμετώπιση της διαφθοράς, της διαπλοκής και της εκτεταμένης φοροδιαφυγής. Εδώ λοιπόν είναι που έχουμε όχι να εξαγγείλουμε πολλά, αλλά αύριο κιόλας να ξεκινήσουμε έργα. Έχω λοιπόν να σας απαριθμίσω. Ολοκληρώνουμε τις διασταυρώσεις καταθέσεων και φορολογικών δηλώσεων που έχει ήδη ξεκινήσει το ΣΔΟΕ. Ήδη ελέγχονται εξονυχιστικά όλες οι λίστες της φοροδιαφυγής, κυρίως η λίστα Lagarde, για την οποία φαίνεται ότι η ελληνική δικαιοσύνη έχει τώρα νέα στοιχεία. Όσοι αετονίχηδες οφείλουν στον ελληνικό λαό, θα εμφανιστούν το επόμενο διάστημα ένας προς έναν στον κισέ του δημοσίου, των εφοριών, προκειμένου να καταβάλουν τα οφειλόμενα. Διότι το μήνυμα που πρέπει να εκπέμψουμε με κάθε τρόπο και θα το εκπέμψουμε το επόμενο διάστημα από την κυβέρνηση, το Υπουργείο Οικονομικών και τις αρμόδιες υπηρεσίες είναι ότι το πάρτι τελείωσε. Πατάσουμε το λαθρεμπόριο των καπνικών υνοπνευματοδών ποτών και πετρελοειδών. Υπάρχει έτοιμη νομοθετική πρωτοβουλία που θα φέρουμε στη Βουλή το επόμενο διάστημα. Αλλάζουμε το θεσμικό πλαίσιο για την σύναψη των δημόσιων συμβάσεων, αλλά και για να ελεγχθούν όλες οι συμβάσεις για τις οποίες υπάρχουν υπόνοιες παρανομίας. Ολοκληρώνουμε τη διαδικασία επιτέλους σε αυτόν τον τόπο της αδειοδότησης των ραδιοτηλεοπτικών συχνοτήτων, μέσων ενημέρωσης και συχνοτήτων. Και σύντομα, με την ψήφο της, η Βουλή των Ελλήνων θα βάλει τέλος σε αυτή την προκλητική οικονομική ασυδοσία και σε αυτό το προκλητικό πλαίσιο διαπλοκής οικονομικής και πολιτικής εξουσίας. Χωρίς διάθεση ρεβασισμού, χωρίς διάθεση εκδίκησης, αλλά επιτέλους σε αυτόν τον τόπο κανόνες για όλους. Αφήνουμε, ήδη έχουμε αφήσει θα έλεγα, και έχουν φανεί τα πρώτα αποτελέσματα, την ελληνική δικαιοσύνη να ανασάνει. Δεν κάνουμε τίποτε ιδιαίτερο. Απλά δεν ασκούμε πιέσεις, όπως ασκούσαν οι προηγούμενοι, προκειμένου μεγάλες υποθέσεις να μένουν στα συρτάρια. Και βλέπουμε ότι η ελληνική δικαιοσύνη κάνει δουλειά. Σε κάθε ανοιχτή έρευνα για υποθέσεις πολιτικής διαφθοράς και φοροδιαφυγής έχουμε πια αποτελέσματα και είμαι βέβαιος ότι το επόμενο διάστημα θα έχουμε ακόμα περισσότερα. Προχωράμε άμεσα στην ενίσχυση όλων των ελεκτικών σωμάτων δημόσιας διοίκησης. Ολοκληρώνουμε την διαδικασία κάθαρσης στο ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς και όλους τους οικονομικούς ελέγχους στις αθλητικές ομοσπονδίες που εκκρεμούσαν για περισσότερα από μια δεκαετία. Και να καταλάβουν καλά ορισμένοι, το κράτος, το παρακράτος των τραμπουκισμών και των εκβιασμών δεν ακουμπάει σε εμάς. Εμείς δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω στην δεδομένη απόφασή μας να υπάρξει ένα νομοθετικό πλαίσιο και κανόνες σε αυτόν τον τόπο. Εξυγιένουμε επίσης το πλαίσιο λειτουργίας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, από όπου και θα διελευκανθούν όλες οι ανοιχτές, αλλά κυρίως και άλλες υποθέσεις. Με αυτές τις παρεμβάσεις, συντρόφισσες και σύντροφοι, τις άμεσες παρεμβάσεις,
Θα κάνουμε τη μεγάλη προσπάθεια το επόμενο διάστημα, τους δύσκολους αυτούς τρεις μήνες, όπου θα είμαστε αναγκασμένοι να υλοποιήσουμε δεσμεύσεις που θα δημιουργούν προβλήματα, ταυτόχρονα να δείξουμε την αποφασιστικότητά μας τόσο να υλοποιήσουμε τα συμφωνηθέντα για να βγούμε γρήγορα στις κρίσιμες αποφάσεις για το χρέος, την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών, αλλά ταυτόχρονα και να κάνουμε εκείνα τα βήματα που θα βάζουν τη βάση, αν θέλετε, για τις μεγάλες αλλαγές και τις μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη ο τόπος. Και αμέσως μετά ξεκινάμε, και το αφήνω αυτό για τελευταίο, τον διάλογο, τη συζήτηση για τις αλλαγές στο πολιτικό σύστημα. Αλλαγές που βεβαίως ανοίγουν και την συζήτηση σε αυτή τη Βουλή για την αναθεώρηση του Συντάγματος, ώστε η επόμενη Βουλή να είναι αναθεωρητική Βουλή, και εκεί βεβαίως ο διάλογος θα έχει αντιθέσεις, υπάρχει αμφιβολία. Εμείς θέλουμε αλλαγές σε προοδευτική κατεύθυνση, στην κατεύθυνση της εμβάθυνσης της δημοκρατίας, αλλάζοντας το θεσμικό πλαίσιο ώστε να κάνουμε πιο ενεργή την παρουσία των πολιτών, και σε αυτή την κατεύθυνση θα ξεκινήσουμε και το διάλογο που αφορά και τον εκλογικό νόμο. Συντρόφισσες και σύντροφοι, η κυβέρνηση της αριστεράς έχει ήδη μπει βαθιά στα νερά της διακυβέρνησης. Εμείς πρέπει σε αυτή τη διαδικασία έναρξης της ανασυγκρότησης του κόμματος και στην πορεία προς το συνέδριο να έχουμε ένα πράγμα στο μυαλό μας. Να μην ξεχνάμε για ποιους είμαστε εδώ, ποια συμφέροντα εκπροσωπούμε, ποιες κοινωνικές τάξεις μας ανέδειξαν εδώ και τι σκοπό έχουμε, πιανώντας συμφέροντα να υπηρετήσουμε. Και υπ' αυτή την έννοια είμαστε και υποχρεωμένοι όλες εκείνες τις προεκλογικές και μετεκλογικές πρωτοβουλίες που έχουμε εξαγγείλει, που θα στηρίζουν αυτές τις δυνάμεις, να ματώσουμε για να τις υλοποιήσουμε. Γιατί εμάς δεν μας εμπιστεύθηκε ο λαός στις τύχες του για να επαναλάβουμε το παρελθόν. Να γίνουμε μια από τα ίδια με τους προηγούμενους. Εμείς ήρθαμε για να ξεβαλτώσουμε, να ξελασπώσουμε το μέλλον, λερώνοντας τα χέρια μας σήμερα. Γιατί αν κάποιος δεν λερώσει τα χέρια του, δεν ξεκολλάει από τις λάσπες, το κάρο. Εμείς ήρθαμε εδώ για να δημιουργήσουμε τις βάσεις και τις προϋποθέσεις ενός σταδιακού κοινωνικού μετασχηματισμού, αυτό είναι το όραμά μας, να αλλάξουμε το μέλλον. Αναλάβαμε την ευθύνη της δέσμευσης σε αυτή την κατεύθυνση και τώρα ξεκινάει ο μεγάλος αγώνας για την υλοποίηση αυτών των δεσμεύσεων. Σε αυτόν τον καθημερινό αγώνα η κυβέρνηση, ο λαός και ο τόπος έχουν ανάγκη από έναν ΣΥΡΙΖΑ ισχυρό, δυνατό, ανασυγκροτημένο, αναγεννημένο. Και η διήμερη Κεντρική Επιτροπή της εργασίας της οποίας ανοίγω σήμερα, είμαι βαθιά πεπισμένος ότι θα βάλει τα θεμέλια σε αυτήν τη συλλογική και συντονισμένη προσπάθεια που θα κορυφωθεί με το δεύτερο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ τον Φλεβάρι του 2016. Θέλω λοιπόν να ευχηθώ καλή δουλειά και να ευχηθώ οι προσπάθειές μας σύντομα να έχουν αποτέλεσμα. Καλή δύναμη. Να είστε καλά.